Λεπτομέρειες του αγώνα Ηρακλή ΑΕΚ. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα καλησπέρα. Πραγματικά προηγουμένως στην παντομήμα δεν τα καταφέρνουμε και πολύ καλά, αλλά είναι ένα πρόβλημα που είχαμε από νωρίς. Τεχνικής υφής ξεπεράστηκε και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε. Είναι τρία παιχνίδια από την Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνημα, όπως είπες και εσύ πριν, με την εισαγωγή που έκανες για την ΑΕΚ, την νίκη με το καρέ των επιτυχιών που συμπλήρωσε σήμερα απέναντι στον Ηρακλή σε τέσσερις φετινές αναμετρήσεις, δύο για το κύπελο και δύο για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πέρασε με νίκη 3-1 παρά την απουσία του Βασίλη Τσιάρτο. Ο Ηρακλής σοφάρισε, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να διεκδικήσει τίποτε παραπάνω. Έχασε από την ΑΕΚ και έχει κάποια αγωνιστικά προβλήματα που ίσως προκαλέσουν και κάποιες αλλαγές τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τώρα σε ένα αναλυτικό βίντεο τι έγινε το απόγευμα στο Καφτατζόγλιο. Και Τσπάγια, Σαβεύσκι, μαλαδένεις τώρα για την ΑΕΚ παλιά. Για τον Κωστή. Να, ο Κωστή σε καλή θέση κάνει και το σουτ. Τα Λικριάδης διώχνει με δεύτερη προσπάθεια παίκτη στην Ηρακλή από μακρύ. 16ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και έξενα φάουλ με τον Τιμούρ Κετσπάγια κοντά στην μπάλα και ο Τόνι Σαβεύσκι. Κετσπάγια σε αυτό το φάουλ. Τα Λικριάδης διώχνει, Μαλαδένης δεν μπορεί. Χάθηκε η ευκαιρία για την ΑΕΚ και τώρα Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς σε αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Λαγωνίδης κάνει το σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Τον Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς τώρα σε καλή θέση. Θέλει να περάσει, να τρέπεται. Τίποτα λέει ο διαιτητής από τον Μανολά. Οι παίκτες του Ηρακλή διαμαρτύρονται. Η φάση αυτή στο 24ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παπαδόπουλος. Ο αρχηγός του Ηρακλή. Ο Ηρακλής μπροστά με τον Κωστή τώρα. Αυτός για τον Μπορμπόκη και αυτός πάλι για τον Κωστή. Κωστής κάνει το σουτ, όμως η μπάλα έξω από την εστία του Ατματζίδη. Μπαλιά τώρα για τον Μιρτσέκη που δεν είναι offside. Νίκος Μιρτσέκης. Να η ευκαιρία για τον Ηρακλή. Βγάζει τη σέντρα. Εκεί που είναι ο Κωστής. Κωστής κάνει το σουτ, εντυπωσιακά διώκνει ο Ατματζίδης και μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Σαμπανάτσοβιτς. Μπαλιά για τον Σαβεύσκι, πέφτει στο έδαφος από το ανατροπή του Ανατολάκη. Παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτύρονται, όμως ο διαιτητής κύριος Γιαναδάκης συνεχίζει το παιχνίδι. Φάση αυτή στο 40ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κωστής τώρα για την ΑΕΚ. Πέταξε μπαλιά για τον Μπατίστα με τον Ανατολάκη αυτός. Ντανιέλ Μπατίστα κάνει το σουτ, διώχνει ο Ταλικριάδης σε κόρνερ. Τόνι Σαβεύσκι για την ΑΕΚ. Αυτός για τον Μπατίστα, Κωστής θέλει να περάσει. Μπατίστα γίνεται το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Ντανιέλ Μπατίστα δεν άφησε την ευκαιρία. Έπειτα από την παλιά του Κωστή, με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ταλικριάδη. Ηρακλής ΑΕΚ στο 44ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, 0-1. Κωστής τώρα η παλιά για τον Μπορμπόκη και αυτός για τον Γιωβάνοβιτς. Με μία εισέντρα για τον Μπορμπόκη έγινε... Να το σουτ δεν μπόρεσε να παίξει ο Ηρακλής. Νέο σουτ γκολ από τον Κωστή. Το 1-1 για την ομάδα του Ηρακλής στη σύγκριση αυτή που δημιουργήθηκε στα καρέ της ΑΕΚ. Τελικός αποδέκτης ο Γιώργος Κωστής με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκια του Ατματζίδη. Ηρακλής ΑΕΚ 1-1. Κοπιτσής τώρα για την ΑΕΚ. Κωστής. Αλλάζει με το Μαλαδένη. Κωστής, Αλικριάδης μπλόκαρε. Και το αντιεθνικό σύνθημα που ακούστηκε από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο διαιτητής έκανε τις απαραίτητες συστάσεις. Πατήσα την κεφαλιά. Έκοψε ο Στολτίδης. Μπατίστα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Παίκτη της ΑΕΚ τώρα. Σαμπανάτσοβιτς, η παλιά για τον Μαλαδένη, όμως του φεύγει η μπάλα του Ταλικριάδη και το σουτ γκολ από τον Κωστή. Έπειτα από ένα τραγικό λάθος του Ηλία Ταλικριάδη να μαζέψει την μπάλα, ο Χρήστος Κωστής δεν άφησε την ευκαιρία, την έστειλε στα δίχτυα. Ηρακλής ΑΕΚ 1-2. Όπως βλέπετε και εσείς, ο Ηλίας Ταλικριάδης αποχωρεί και ο Καλλιγάς στη θέση του Ηλία Ταλικριάδη. Κετσπάγια σε αυτό το φάουλ. Μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Ο Καλλιγάς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Κετσπάγια με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή. Ηρακλή ΑΕΚ 1-3. Νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Είμαστε καλύτεροι από τον Ηρακλή. Ηλία, τι ακριβώς έγινε στη φάση? Δεν θυμάμαι, παιδιά, τι να πω.
Προσπάθησαμε όσο το δυνατό για το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από ό,τι φάνηκε και δίκαια μας κέρδισε. Χρήστο Κωστή, η ΑΕΚ σημείωσε ακόμη μια νίκη. Νομίζω ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε. Ο Ηρακλής απέδειξε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μας δυσκόλυψε. Αλλά εμείς πιστεύω ότι παίξαμε καλύτερα και κερδίσαμε δίκαια. ΑΕΚ συνεχίζει έτσι όπως το έχει κάνει και πριν. Αυτή η σταθερότητα που έχουμε, προσπαθούμε να την κρατάμε όσο μπορούμε πιο μακριά. Μέχρι το τέλος. Οι διοικητικές εξελίξεις την εβδομάδα αυτή που σημειώθηκαν σας επηρέασαν καθόλου? Γιατί την Παρασκευή, εντάξει, βρέθηκε μια φόρμα, μια συμφωνία εσείς με τον κύριο Τροχανά. Δεν έχω πει ακόμα τίποτα για αυτά που τα έχω δηλώσει. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λειτουργεί όπως και πριν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Αντωνιάδη, σήμερα ο Ηρακλής άξιζε καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα άξιζε καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά και στα δύο ημίχρονα και μπορώ να πω ότι άξιζε καλύτερη στίγηση. Δυστυχώς για μας, από ένα λάθος παιδικό μπορώ να πω, έγινε το 2-1 και εκεί πιστεύω ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αν στο πρώτο ημίχρονο, όπως θα είδατε και εσείς, τη μεγάλη ευκαιρία την έχασε ο Ηρακλής που κράτησε ανέμα την αιστεία του ο Ηλίας Ατματσίτης. Μία ερώτηση όσον αφορά για τον Γιώργο Πλίση. Τι ακριβώς έχει γίνει, καθυστέρησε ή όχι? Πώς έχει το θέμα από τη δικιά σου πλευρά? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήρθε στην προπόνηση της Παρασκευής. Και όταν για μένα ποδοσφαιριστής δεν έρχεται στην τελευταία προπόνηση της εβδομάδας και δεν εν ώψη δύσκολων τέτοιων παιχνιδιών και ντέρμπι, και όταν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει δεύτερος τερματοφύλακας από την ώρα που ο Καλλιγάς έχει σπασμένη τη μύτη, από εκεί και πέρα τι να πω. Έτσι θεώρησα και έτσι έκρινα σκόπιμο, γιατί κάποτε πρέπει να μπει μια σειρά σε αυτήν την ομάδα. Ζήτησα από την Πέμπτη άδεια από τον κύριο Αντωνιάδη και απλούστατα μου είπε εντάξει. Εγώ σε συνομιλία που είχαμε τον κύριο Θεοδωρίδη, πετάξαμε την ίδια πτήση των 2 και 4 και ήρθαμε εδώ ακριβώς. Ήρθα, έκανα προπόνηση κανονικά, χωρίς να με ρωτήσει γιατί ήρθα. Σίγουρα για μένα αυτό που με ενδιαφέρει ήταν η ομάδα για να παίξω κιόλας. Από εκεί και πέρα το ίδιο δρομολόγιο είχα πάλι την Παρασκευή. Υπήρχε μια καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας. Άργησα 5 λεπτά με 10 λεπτά το πολύ. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Και ας μην λέμε τώρα, γιατί είναι άσχημη στιγμή. Δεν θέλω απλώς, επειδή σήμερα γράφτηκε στον τύπο και παίζω 14 χρόνια μπάλα, λυπάμαι πραγματικά που μια τέτοια δικαιολογία μπορεί να με στερήσει ένα παιχνίδι να παίξω. Ο Ηρακλής έχει το πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Μάθατε, πληροφορηθήκατε τι συνέβη με τον Γιώργο Πλίτση και τον τραυματισμό του Αλικριάδη, όλα αυτά. Στην ΑΕΚ να πούμε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας που την ακολούθησαν και εδώ στη Θεσσαλονίκη.